πάμε να συνδεθούμε λίγο με Σάμο. Εκεί βρίσκει ο πατέρας Μανώλης. Πατέρα Μανώλη, την καλησπέρα μας από Ηράκλειο. Την καλησπέρα μου από τη Σάμο, από την πληγή σας Σάμο σήμερα, η οποία υπέστη μια μεγάλη καταστροφή λόγω του σεισμού που είναι γνωστός ότι μάθατε κι εσείς που υπέστη το απόγευμα, το μεσημέρι. Πατέρα Μανώλη, τραγική είδηση του θανάτου δύο παιδιών, δύο μαθητών γυμνασίου. Δυστυχώς ναι, δυστυχώς εμείς πριν από λίγο το μάθαμε. Δύο παιδιά, δύο παλικάρια, ένα παλικάρι και μια κοπέλα που τα ξέραμε τα παιδιά. Έπεσε ένα στίχος και τα πλάκωσε και δυστυχώς άφησαν τελευταία τους πνοή εκεί. Δηλαδή δύο μαθητές γνωστοί στην κοινωνία της Σάμου. Βεβαίως, πολύ γνωστοί. Και ειδικότερα το ένα παλικάρι γνώριζε τον πατέρα του πολύ, ο οποίος έχει και ένα blog και γράφει και τα αθλητικά και είναι και μια ενεργό μέλος της κοινωνίας. Έχουμε λυπηθεί πάρα πολύ, είμαστε πολύ σοκαρισμένοι. Σοκαρισμένη λοιπόν η τοπική κοινωνία, δύσκολες αυτές τις στιγμές, ενώ αρχικά είχαμε περιοριστεί και είχαμε εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις υλικές ζημιές και καταστροφές. Πλέον η είδηση του θανάτου δύο ανθρώπων νομίζω ότι επισκιάζει τα πάντα. Μας έχει συγκλονίσει όλους αυτή η είδηση δυστυχώς. Λέγαμε όλοι ότι περιοριστήκαμε μόνο στις υλικές ζημιές που θα μας έδινε ο Θεός δύναμη να τις ξαναφτιάξουμε. Αλλά δυστυχώς αυτό τώρα μας έκοψε τα φτερά. Πατέρα Μανώλη, υπέστη Σάμος πάρα πολλές ζημιές και το Βαθύ και το Πυθαγόριο και το Καρλόβαση και όλη η Σάμος και όλα τα χωριά μας. Εμείς εδώ στο Πυθαγόριο που σας μιλάω αυτή τη στιγμή, σας μιλάω από τον ιστορικό ναό της Μεταμορφώσεως, ο οποίος βέβαια έχει υποστεί κάποιες ζημιές, έχουν πέσει τύχοι, έχουν πέσει σοβάδες μέσα στο ναό. Επειδή είναι βράδυ, δεν μπορώ να σας τα δείξω. Βέβαια, βλέπουμε και χαρακτηριστικές εικόνες από την περιοχή, από την χώρα. Από την Αγία Άννα, βέβαια, βλέπουμε υλικές ζημιές. Πατέρα Μανώλη, έχετε κάποιες πληροφορίες για άλλους τραυματίες, για τραυματισμένους ανθρώπους που έχουν... Για ένα ακόμα παιδί μάθαμε ότι είναι τραυματισμένο στο πόδι του, αλλά ναι, νομίζω ότι είναι μόνο το πόδι του σπασμένο από ό,τι έμαθα. Ναι, και πραγματοποιείται αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο των Αθηνών. Ακριβώς. Υπάρχουν πιθανότατα άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί, έχετε κάποια ενημέρωση? Από ό,τι μου είπαν τα παιδιά της πυροσβεστικής που πριν από λίγο πέρασαν και από το ναό και κάποιοι μηχανικοί και ο αντιδήμαρχος και ο πρόεδρος να δουν τις ζημιές στο ναό, δεν έχουμε κάτι άλλο. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Όλος ο κόσμος έχει πανικοβληθεί, είναι έξω από τα σπίτια του. Στο Βαθύ, όπως είδατε, έχει ανέβει δύο φορές το τσουνάμι. Έχει κάνει ένα μικρό τσουνάμι, η θάλασσα έχει πλημμυρίσει τα πάντα. Εκκλησίες πολλές έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού, η δικιά μας εδώ εκκλησία, η Παναγία στο Καρλόβαση, το μοναστήρι του Τιμίου του προφήτη Ηλία, πολλά παλιά κτίρια στο Καρλόβαση και στο Βαθύ. Γιατί υπάρχει παλιά πόλη της Σάμου που είναι στο Βαθύ, με παλιά νεοκλασικά κτίρια τα οποία έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Πατέρα Μανώλη, άνθρωποι θα μείνουν σήμερα έξω από τα σπίτια τους, δηλαδή έχουν προκληθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό σοβαρές υλικές ζημιές, έχουν καταστραφεί σπίτια, από αυτοί οι άνθρωποι σήμερα θα μείνουν εκτός? Ακριβώς, θα μείνουν κάποιοι άνθρωποι έξω, αλλά και υπάρχει και εντολή από τις υπηρεσίες, επειδή συνεχίζουν οι μετασεισμοί, συνεχώς έχουμε μετασεισμούς, να μην πούμε κανείς μέσα απόψε. Έχει σημειωθεί σύμφωνα με τους ειδικούς μια υποθαλάσσια κατολίσθηση, ένα φαινόμενο που πιθανότατα να προκαλεί και αυτούς τους συνεχείς μετασεισμούς, πατέρα Μανώλη. Προφανώς δεν το άκουσα αυτό, γιατί δεν είμαστε και σε τηλεόραση κοντά. Για κάποιες ώρες δεν είχαμε ούτε ρεύμα. Ναι. Και αυτό που προλέτε τώρα δεν το άκουσα. Προφανώς είναι μια δήλωση του ακαδημαϊκού και καθηγητή φυσικών καταστροφών του κυρίου Κωνσταντίνου Συνολάκη. Μάλιστα. Όποτε είδατε κι εσείς, το εστιακό βάθος ήταν ανάμεσα στα Σάμο και Χίο, αλλά πιο κοντά στη Σάμο. Η πολιτική προστασία, κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών έχουν φτάσει στο νησί? Βεβαίως. Έχει έρθει ήδη και ο κύριος Καρδαλιάς, ο υπουργός. Η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική είναι σε εγρήγορση και γυρίζουν όλα τα χωριά και την πόλη της Σάμου για να βοηθούν τους ανθρώπους. Στα χωριά έχουμε ενεργοποιηθεί οι τοπικές συνότητες, η αστυνομία, η πυροσβεστική και βοηθάει τους ανθρώπους ό,τι χρειαστούν όπου βρίσκονται. Υπάρχει μια συμπαράσταση από την τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Μαρία.
Αυτό που ήθελα να πούμε, αν έχουν πέσει σπίτια, δηλαδή αν έχουμε σοβαρές ζημιές κατοικίες. Δηλαδή ολοκληρωτική καταστροφή, κάποια παλιά κτίσματα ίσως, ναι. Αυτό ίσως από, θα είναι. Κοίταξε να σας πω και εγώ, επειδή δεν έχω εικόνα από το βαθύ, δηλαδή από την πόλη της Σάμου, από ό,τι μου είπαν και εμένα, από ό,τι με έχουν μεταφέρει, κάποια σπίτια έχουν πέσει. Με τα ίδια μου τα μάτια δεν τα είδα. Να σας πω την αλήθεια. Μάλιστα. Και άλλα χωριά, έτσι. Να μεταφέρω την αγάπη μου σε όλη την Κρήτη, γιατί Βέβαια. Είμαι κριτικός. Προφανώς το ξέρετε. Είναι δύσκολες στιγμές. Και τη συμπαράστη ευχαριστώ όλους να... τους κριτικούς που μας έχουν πάρει τηλέφωνο και μας συμπαραστέκονται. Να συλληπιθούμε τις οικογένειες των δύο μαθητών. Ψυχραιμία, υπομονή και ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Η νύχτα θα είναι μεγάλη σήμερα. Θα τραβήξει αρκετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμπαράστασή σας, για την αγάπη σας, για τις προσευχές σας που τις έχουμε ανάγκη όλοι απόψε και αυτές τις μέρες. Να είστε καλά, πατέρα Μανώλη, να είστε καλά.